Έναν κάπως απροσδιόριστο ακόμα ρόλο. Να ο Μασιάουσκας μαζί με τον Μπουρούση. Και ο Γκρίρ, από τον οποίο ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά. Βέβαια, όταν ήρθε εδώ η Ζαλγίρης στα πλαίσια του πρώτου γύρου και ιτήθηκε με 90-74, ο παίκτης που έκανε τη διαφορά ήταν ο Μασιγιάουσκας, ο οποίος είχε πετύχει 32 πόντους από σήμερα. Ο Ολυμπιακός ελιπέστατος και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Την ίδια ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μοντεπάσκι Σιένα στην Ιταλία. Πολύ κρίσιμο και για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι. Μάλλον όμως για το κυνήγι της πρωτιάς παρά της ίδιας της πρόκρισης. Ενώ την μάχη του θα δώσει και ο Πανιόνιος αυτή την ώρα στην Βαλένθια, με έπαθλο την πρόκριση στους 16 του ULEP Cup, αν κρατήσει το συνέδεκα του πρώτου αγώνα. Ενημέρωση και από τα δύο αυτά παιχνίδια θα σας δίνουμε αφόσον μείνετε μαζί μας και στον βαθμό που μας βοηθάει βεβαίως και η τεχνολογία. Ησυχία εδώ, τάξη και ασφάλεια. Ηρεμία σαν να είναι φιλικό το μάτς. Περιμένουμε να ευχαριστηθούν οι πιο φανατικοί το ποδόσφαιρο, να τελειώσει εκεί το μάτς με το καλό και να περπατήσουν αυτό το πεντάλεπτο το οποίο χωρίζει τα δύο γήπεδα. Έτσι, για να ζεσταθεί λίγο η ατμόσφαιρα, ο Ολυμπιακός καλείται σε αυτά τα πρώτα λεπτά να βρει εκ των ενόντων την ζεστασιά που χρειάζεται. Πάντως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν κρύες στο παιχνίδι. Άστοχα σούτ εκατέρωθεν. Ο Τζάκσον ήταν αυτός που έχασε την πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι ο Μπλέκνη. Ο Γκρίερ κλεισμένος. Ο Τζάκσον εντελώς ελεύθερος. Αλλά και εντελώς άστοχος. Ο Μπλέκνη διεκδικεί και τελικά κερδίζει το rebound από τον γερόλικο Μάρκους Μπράουν. Και ο Τζάκσον αστοχεί για τρίτη φορά. Όμως έρχεται ο Πρίντεζης να βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μαχητές σήμερα. Χρειάζεται παίκτες που θα τα δώσουν όλα στο παρκέ, που θα υπερβάλλουν εαυτόν, διότι έχει απέναντί του μια ομάδα κατά τη γνώμη μου εξίσου δύσκολη, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική συγκυρία, με την Ρεάλ και τη Μακάβη, αν όχι πιο δύσκολη. Καινούργια επίθεση για τις Αλγύρες, αφού αστόχησε ο Μασιούλης. Επαναφορά από το πλάι από τον Μπράουν, ο οποίος κατέχει ένα τσουβάλι ρεκόρ στην Ευρωλίγκα. Μασιούλης για τρεις, το πρώτο καλάθι της Αλγύρης. Από τον Γιώνας Μασιούλης. Δεν είναι ο ίδιος που έπαιζε παλαιότερα στην εξαιρετική Ζαλγίρης του Καζλάουσκας. Να πει συνωνυμία, και ούτε καν συνωνυμία. Αυτός λέγεται Ματσιούλης και όχι Μασιούλης, όπως εκείνος ο forward. Πάντως οι δύο τους παίζουν περίπου το ίδιο μπάσκετ. Να το Μασιούλης φεύγει στον ευνηδιασμό. Τον ακολούθησε όμως ο Γουτς και αποσόβησε το καλάθι. Μασιούλης ανανέωσε την επίθεση. Την περασμένη εβδομάδα κόντρα στην Μακάμπη, ο Ζαλγίρης πήρε 20 επιθετικά rebound. Δύο βολές για τον Ντεζουάν Κόλινς. Άλλος ένας παίκτης με πέρασμα από τα ελληνικά γήπεδα, με τον Άρη. Κόλινς έπαιξε τον Άρη, ο Γιούρακ και ο Ζουκάουσκας στον Ολυμπιακό. Ο Εντζάι στον Πανελλήνιο, από τον οποίο είναι δανεικός μάλιστα, από ό,τι ξέρω, στην Ζαλγίρης. Αλλά εδώ που τα λέμε, κανένας από αυτούς δεν έκανε σπουδαία καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο πέντε με τις βολές του Κόλινς. Πρίντεζης. Ούτζ. Πήγε μέσα, πήρε το φάουλ από τον Ζουκάουσκας. Το εκβίασε, θα έλεγα, το φάουλ. Ο Κουιντέλ Ούτζ, ο οποίος αυτό τον καιρό παίζει μόνο στην Ευρωλίγκα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αποκλείεται να τον δούμε ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πάντως ο Ολυμπιακός αυτό το θρυλικό
βουλγαρικό ή κάτι τέτοιο διαβατήριο του Τζάκσον. Το περιμένει την αρχή της περίοδου. Ενώ ας πούμε κάποιες άλλες ομάδες που κατέφυγαν σε παρόμοιες περιπέτειες, όπως ο Άρης με τον Μάσεϊ, την έβγαλαν τελικά την άκρη. Καλή άμυνα εδώ και κάποια χειροκροτήματα. Άρχισε λίγο να πυκνώνει ο κόσμος, αλλά παλμός δεν υπάρχει. Κόλινς ελεύθερος για τρεις. Άργησε ο Πρίντεζης. Δεν νομίζω, ήταν δική του δουλειά ούτως ή άλλως να μαρκάρει εκεί. 8-4 Ζαλγκίρης με το τρίποντο του Ντεζουάν Κόλινς. Αν ζεσταθούν οι σουτέρ της Ζαλγκίρης, ο Ολυμπιακός θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Τζάκσον. Πάντως το πρώτο ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα, να τον φέρει στα χαμηλά, στα μέτρα του, να μην επιτρέψει τρεχαλιτό, πολλά σουτ, πολλούς ευνηδιασμούς, υψηλό σκορ. Μπορεί να του τέριαζε, να του άρεσε αυτό το στυλ επί Γκέρσον, αλλά τώρα μιλάμε για έναν άλλο Ολυμπιακό. 3-3 τρίποντα για την Ζαλγκίρης. 3-4 στην πραγματικότητα, αλλά τα εύστοχα είναι συνεχόμενα. 6-11 από τον Μάρκους Μπράουν. Μπλέικνι. Πρίντεζης. Ωχ, έσβησε τα φώτα εκεί ο Ζουκάουσκας. Επίθεση. 8 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. Ξανά η τάπα του χταποδιού που λέγεται Αουρέλιους Ζουκάουσκας. Στον Γιώργο Πρίντεζη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γουτς. Καλάθι και φάουλ. Για να δούμε μήπως ο Γουτς θυμηθεί τον καλό εαυτό που έχει παρουσιάσει κατά διαστήματα σε σκόρπιες εμφανίσεις του. ...9-11 από τον Woods. Ποιος ξεκίνησε καλά τη χρονιά, στην πορεία φάνηκε να αποπροσανατολίζεται, να χάνει το ρόλο του, να χάνει τα πατήματά του. Πότε έπαιζε και στο πρωτάθλημα, πότε μόνο στην Ευρώπη. Ούτως ή άλλως είναι ασταθής, αυτό το ξέραμε από τον καιρό που τον παρακολουθούσαμε στο NBA. Εδώ ο Τζάκσον έκανε ένα σωστό φάουλ, ένα έξυπνο φάουλ, αφού στέλνει τον Ζουκάουσκα στη γραμμή. Το σωστό έγκυται στο ότι κατάφερε να ποσοβήσει για το καλάθι, κάνοντας το φάουλ με πολύ δυνάμη. Πρώτο προσωπικό, ένα έχει ο Μπλέικνι. Και να και η επιβράβευση για την πρωτοβουλία του Τζάκσον, η άστοχη πρώτη βολή για τον Ζουκάουσκας. Και η δεύτερη, το rebound από τον Πρίντεζη, πολύ ωραία λοιπόν. Το μόνο κόστος για τον Ολυμπιακό ήταν το φάουλ του Τζάκσον. Γκρίρ πάει μέσα. Αστοχή, αλλά ο Ολυμπιακός ανανεώνει άλλη μια επίθεση. Το συνέβη για τρίτη φορά. Δεύτερο επιθετικό rebound του Πρίντεζη, ο οποίος έδωσε σωστά την μπάλα εδώ στον Τζάκσον. Ο Τζάκσον μπορούσε να βάλει και το καλάθι, γι' αυτό είδατε ότι εκνευρίστηκε. Δύο βολές. Και δεύτερο φάουλ του Ζουκάουσκας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάει πολύ γρήγορα στον πάγκο. Ευθύς αμέσως μάλιστα. Στη θέση του μπαίνει ο Εντζάι. Στον Πανελλήνιο πέρσι έπαιξε καλά. Φέτος μάλλον ακριβό πληρωμένο τουρίστα θύμισε. Οπότε ελαφρά την καρδία τον άφησε να φύγει ο Ζούρος. Ο Εντζάι, ο οποίος έκανε την περασμένη εβδομάδα ντεμπούτο απέναντι στη Μακάμπη και μάλιστα έπαιξε πολύ καλά. Ήταν καταλήτης για την Ζαλγκίρης, η οποία βρέθηκε να χάνει 12 πόντους γύρω στο 15ο λεπτό και το γύρισε το παιχνίδι σε τέτοιο βαθμό ώστε βρέθηκε να νικάει με 29 πριν τελειώσει το μάτς στο συν 19. Ισοπαλία με τις βολές του Τζάκσον, ο οποίος ανέκαθεν ήταν καλός στις βολές.
Ολυμπιακός ενώ ξεκίνησε άσχημα, λίγο-λίγο το φέρε το παιχνίδι ξανά στα ίσα. Και τώρα μπορεί να προηγηθεί μετά το άστοχο του Collins. Απόπειρα ευνηδιασμού, την οποία ολοκληρώνει με εύστοχο σε τριών πόντων ο Γκρίρ. 14-11. Εδώ ο Γκρίρ θα θυμήθηκε τις μέρες του Γκέρσον. Κοιτάξτε την πίεση πάνω στον Collins, η οποία έπιασε τόπο. Αυτό ήταν μπάσκετ για ανάγκη πάντως και όχι Γκέρσον. Παραλίγο να χαθεί ευκαιρία αφού γλίστρησε για μια στιγμή ο Woods. Ο Νίκολας, ο Woods, ο Hudson και ένας ακόμα που διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και ο Γκρέκορη. Ευχαριστώ Βαργύρη. Δεν τον ακούστε εσείς, τον άκουσα εγώ μέσα από τα ακουστικά. Την ίδια ώρα είπα και στο ξεκίνημα ότι παίζει και ο Πανιόνιος με την Παμέσα Βαλένθια στην Ισπανία, έχοντας κερδίσει με 11 το πρώτο μάτς. Χάνει 13-10 αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον δεν ξεκίνησε πολύ άσχημα. Το ελέγχει φαίνεται το παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας για να έχετε διαρκή ενημέρωση για όλα όσα γίνονται και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μέτωπα όπου ακούγεται το ήχος της πορτοκαλί μπάλας απόψε. Μάρκοτα σε μια προσωπική ενέργεια, 16-13 από τον Κροάτι, ο οποίος είχε παίξει κόντρα στην εθνική μας και στο Ευρωμπάσκετ. Αυτός είναι ο προπονητής της Αλγύρης, ο Γκρίγκας, ο άγνωστος Γκρίγκας. Πιστός υπηρέτης της ομάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πλέον ήρθε η σειρά του να θητεύσει ως πρώτος προπονητής. Μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Διόρθωσε το δικό του λάθος ο Σλοβένος ο Γκέρσον. Οι άλλοι δύο διαιτητές είναι Ισπανοί. Ο Αρτεάγα και ο Ιερεθουέλο. Δείτε εδώ, ήταν νομίζω ξεκάθαρη φάση. Ο Εντζάι έψαχνε να βρει το χερούλι της μπάλας και αυτή του ξέφυγε μέσα από τα χέρια. Έχει αλλάξει και τους δύο ψηλούς της Ζαλγκύρης. Εντζάι και Μάρκοτα αντί των Μασιούλης και Ζουκάουσκας. Πολλές λύσεις, ομάδα με μεγάλο βάθος. Ο Γκρίρ πήγε μέσα, αλλά εκεί έκανε μία ωραιότατη τρύπα στο νερό. ...16-13. Ο Γκρίρ, ο οποίος ολοφάνερα δυσκολεύεται στο σετ παιχνίδι, στο 5 εναντίον 5, αν και καλός σουτέρ. Του αρέσει η αναρχία, του αρέσει η τρέλα. Collins, καλάθι για φάουλ. Τρίπια η άμυνα του Ολυμπιακού εδώ, 16-15. Το φάουλ ήταν το δεύτερο του Blakeney και άλλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά ο Παναγιώτης Γιαννάκης άφησε τον έμπειρο Αμερικανό στο παιχνίδι και έβγαλε τον άλλο Αμερικανό, τον Γκρίρ, ο οποίος είχε εκτροχιαστεί ελαφρώς. Ο Τέοντοσιτς και ο Blakeney θα μοιραστούν τα καθήκοντα στην περιφερειακή γραμμή. Με Woods, Πρίντεζη και Τζάκσον να συμπληρώνουν την πεντάδα. Και τον Σεβούτης να ζεσταίνεται. Πολύ ρίψο κίνδυνη πάσα του Woods, την έσωσε ο Πρίντεζης, ο οποίος παίζει καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Blakeney, ναι, 18-16. Έχει ζεσταθεί αισθητά πάντως η ατμόσφαιρα και έχει πληθύνει αισθητά ο κόσμος. Τώρα πια ενώ λίγο πριν το τζάμπολ είχαν 500 άτομα, τώρα θα κοντεύουν και 5.000 οι φιλάθλοι. Φαίνεται τελείωσε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Μπράουν στον Μάρκοτα, τόσο αναγκάστηκε να σουτάρει, δεν είχε χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών, το σούτ ήταν εκπρόθεσμο. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και ο Γκρίρ επιστρέφει αντί του Blakeney, ενώ περνάει στο παιχνίδι για πρώτη φορά και ο Βασιλόπουλος αντί του Πρίντεζη. Πολύ πιθανόν οι δυο τους να είναι συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα το καλοκαίρι. Άρα και με προπονητή τον κύριο που βλέπετε, κάποιον άλλον. Θα έχουμε δύο προπονητές, δεν θα έχουμε κανέναν προπονητή. Όσο σέρνεται το θέμα, θα σέρνεται και η οικοτολογία, η φημολογία, οι εικασίες. Τζάκσον, Woods,
Άσχημο σουτ. Το rebound, εύκολη δουλειά για τον πανύψηλο Εντζάι. 18-16 Ολυμπιακός. Πόποβιτς. Τρελούτσικος Κροάτης, ο οποίος για μια φορά στη ζωή του αποφάσισε να πασάρει και όχι να στάρει. Πετάχθηκε ο Τεόντοσιτς. Η μπάλα έξω για την Ζαλγίρης, η οποία έχει 13 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Παναθηναϊκός χάνει 24-17 από την Σιένα. Μια πολύ δύσκολη έδρα. Τσακαλίδησε λίγο στην πέντατα του Ολυμπιακού. Πόποβιτς θα σουτάρει βέβαια. Κάθε φορά που βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία αυτός ο Πόποβιτς νιώθει σαν να είναι στην αυλή του σπιτιού του για να κάνει lay-up. Κανός να βάλει και το πιο δύσκολο σουτ. Εδώ έκλεψε και την μπάλα από το λάθος του Βασιλόπουλου. 18-19. 1-0-5 για το τέλος της περίοδου. Πόποβιτς. Τζάι. Πολύ πιο ψηλός και ογκώδης, σωματώδης από τον Βασιλόπουλο. Εδώ συνδυάστηκε ωραία με τον Μάρκο όταν έβαλε το καλάθι. 18-21. Τσακαλίδης αντί του Τζάκσον. Το φάουλ είναι από τον Τεόντοσιτς, όπως βλέπετε. Μένουν 51 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η περίοδος. Η Ζαλγίρης προηγείται με 4, ενώ έχανε με 5. Μετά το time-out που πήρε ο Γκρίγκας, το επιμέρους σκορ είναι 11-2 για τους Λιθουανούς. Ο Γκρίρ. Τεόντοσιτς. 5 δευτερόλεπτα. Τεόντοσιτς με το έτσι θέλω ανοίγει διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Χωρίς όμως δικαίωμα για βολές. 4 ομαδικά για την ομάδα από την παγωμένη Λιθουανία, η οποία πάντως έχει μπει αρκετά ζεστή στο παιχνίδι. Τεόντοσιτς. Woods. Ο Ολυμπιακός έχει 20 από τα 27 δευτερόλεπτα, το βλέπετε. Ο Γκρίρ, καλό σουτ, πάτησε γερά. Simply the best, ακούγεται τα μεγάφωνα. Αλλά έχουμε καιρό να δούμε τον καλύτερο αυτό του Γκρίρ. Κάποια δευτερόλεπτα υπολείπονται για τη Ζαλγίρης για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 20-22 το σκορ. Γύρισε η μπάλα. Αυτό είναι το παιχνίδι της Ζαλγίρης. Άσχετα, το σουτ σταμάτησε στο σίδερο. Αργύρη Στεφανόπουλος, έχεις το λόγο. Παναγιώτης Γιαννάκης είπε στους παίχτες του να προσπαθήσουν στην άμυνα να μην αφήσουν τους Λιθουανούς να στείλουν την μπάλα χαμηλά, όπου υπερισχύουν λόγω πιο ψηλών κορμιών, ενώ όσον αφορά την επίθεση να έχουν υπομονή, να πασάρουν καλά, ώστε να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για να φτάσουν. Ολυμπιακός με Τσακαλίδη και Μαυροκεφαλίδη πλέον μέσα και το Βασιλόπουλο τριάρι. Μια πιο ψηλή πεντάδα, που όταν πρώτο μπήκε ο Βασιλόπουλος έπαιζε ρόλο δεύτερου ψηλού. Όμως ο Μπράουν έσβησε το φως εκεί και παρά τα χρονάκια του φεύγει και πρώτο στον ευνηδιασμό για να βάλει ένα πολύ εύκολο καλάθι μετά την τάπα του στον Τεόντοσιτς. 20-24 από τον πρώτο ευνηδιασμό της Ζαλγίρης. Δεν έχει παίξει ούτε ο Βασιλιάδης, ο οποίος επίσης κουβαλάει προβλήματα τραυματισμών και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι έτοιμο πόλεμος. Τσακαλίδης κλείστηκε, έχασε την ισορροπία του, έχασε τον προσανατολισμό του. Μπράουν αμέσως, πολύ άσχημο σουτ. Πολύ άσχημη επιλογή για έναν παίκτη με τέτοια πείρα. Μπράουν είναι 34. Εμένως το 74. Με θητεία σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Περίεργος, δεν έχει παίξει ακόμα σε καμιά ελληνική. Γκρίρ. Ένα κολπάκι ξεφορτώθηκε τον Μπράουν, αλλά στόχισε. Rebound του Μάρκοτα. Ολυμπιακός εδώ και αρκετή ώρα σε ρόλο Κομπάρσου. 20-26. Με ταχύτητα στραπής η Ζαλγίρης έφυγε και πάλι στον ευνηδιασμό και ο Πόποβιτς σκόραρε. Ολυμπιακός έχασε τον έλεγχο του ρυθμού εδώ και λίγη ώρα. Εδώ το μόνο που κατάφερε ο Τσακαλίδης ήταν να
σταματήσει με ένα φάουλ την προσπάθεια αντεπίθεσης των Λιθουανών. Αλλαγές κάνουν οι Λιθουανοί, παρότι έχουν βρει ρυθμό. Κόλινς επέστρεψε, ο Ζουκάουσκας επέστρεψε δίπλα σε Πόποβιτς, Ματσιούλης και Μάρκοτα. Πόποβιτς. Κάτι προσπάθεια του Γκρίρ, κάτι ο Ίσκιος του Τσαγκαλίδη. Φωσόβησαν το καλάθι, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Που την κλώτσισε σαν ποδοσφαιριστής, πέφτοντας στο έδαφος ο Κόλινς. Και μετά από 12 λεπτά, να ακούγεται και το πρώτο σύνθημα την Κερκίδα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται σήμερα βοήθεια από όπου μπορεί να την πάρει. Τόσες ελλείψεις, δεφορμέ και στη μέση αλλαγής φιλοσοφίας και λογικής. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο του απέναντι σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης. Για άλλη μια φορά η επίθεσή του έγινε σχεδόν στην τύχη. Τη στιγμή που έφυγε από το παιχνίδι ο Μπλέικνι, η ανοργανωσιά είναι μόνιμο σύμπτωμα. Πέστρεψε ο Τζάκσον για να δώσει λύση στο σκοράρισμα. Μάρκοτα. Κόλινς. Μάρκοτα. Το παραξήλωσε εκεί. Ρίμπαουντ του Βασιλόπουλου. Επιστρέφει όμως ο Ζαλγκίρης. Και η επίθεση θα γίνει με 5 εναντίον 5. Αν γίνει ποτέ. Τζάκσον. Ο Ζουκάουσκας δεν τον αφήνει να δει το καλάθι. Ο Τζάκσον βέβαια τόσα χρόνια στο NBA έχει μάθει να τα βάζει με πιο ψηλούς και πιο δυνατούς αντιπάλους. Εδώ κατάλαβα ότι ο Ζουκάουσκας μπορεί να είναι ψηλός, αλλά δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει στο κορακόρ και του βάλει το καλάθι. Τρίτο φάουλ του Ζουκάουσκας. Το παιχνίδι ξανά, όπως είδατε, ο Εντζάι. Και βολές για τον Τζάκσον. Ο Ολυμπιακός έχει μέχρι τώρα 5 στις 5. Αλλά και 8 στα 23 σούτ εντός παιδιάς. (23-26) με το έμεσο τρίποντο του Τζάκσον. Κόλινς και Πόποβιτς. Μάρκοτα. Ριμπάουντ από τον Εντζάι. Όλα του κάμου δύσκολα. Δύο βολές για τον Αφρικανό. Έχει πάρει και ο Ολυμπιακός κάποια επιθετικά ριμπάουντ, αλλά κυρίως με την εξυπνάδα των παιχτών του παρά με τα κορμιά. Να που θα παίξει ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλόπουλος έφυγε για τον πάγκο, άφησε την θέση του στον παλιό του συνοδοιπόρο. Στον εδώ και χρόνια συνοδοιπόρο του, για να το πω πιο σωστά. Τρεις συνεχόμενες εύστοχες βολές από τον Εντζάι. 23-28. Τζάκσον ζητάει την μπάλα για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Εντζάι. Ωραία πάσα, αλλά ο Βασιλιάδης έχασε τον ουρανό από τα μάτια του. Πόποβιτς και Κόλινς. Κόλινς άνοιξε τρύπα στην άμυνα. 23-30. Έχω την εντύπωση ότι αυτή την εποχή η Ζαλγκίρης είναι πολύ καλύτερη από την Λιέτ Βοζερίτα στην άλλη λιθουανική ομάδα. Κέρδισε τόσους επένους
στην πρώτη φάση. Και η οποία έχει πολλά προβλήματα, που χθες έχασε με σοβαρό τραυματισμό και τον Πετραβίτσιους μετά τον Νίλσεν. ...52% εντός παιδιάς Ζαλγίδης, 39% Ολυμπιακός. Μαυροκεφαλίδης εξασφάλισε ένα rebound. Ο Γκρίρ είχε χώρο και αποφάσισε να τον εκμεταλλευτεί. Αυτή τη φορά καλά έκανε, 28-30. 8 πόντι του Γκρίρ, ο οποίος έχει 2 στα 2 τρίποντα. Τα μοναδικά εύστοχα του Ολυμπιακού. Ξένει λίγο ο Πόποβιτς, ο οποίος αφήνει τη θέση του στον Μπράουν. Τον έχει περάσει το παιχνίδι και ο Ντάινιους Σαλέγκα, ο Λιθουανός διεθνής forward. Στην Ιταλία, στα μισά της δεύτερης περίοδου, ο Παναθηναϊκός προηγείται 29-28 της Μοντε Πάσκη 1. Στην Ισπανία, ο Πανιόνιος χάνει 23-16 από την Βαλένθια. Μερικά χιλιόμετρα παραπέρα, Μάλαγα Τσεσκά 32-23. Όλοι οι αποψινοί αγώνες άρχισαν την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο. Εντζάι, ωραία πετάχτηκε ο Βασιλιάδης για να κλέψει την μπάλα. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ο Γκρίρ, αλλά η Ζαλγίρης έχει μόνο 5 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Εδώ ο Γκρίρ έκλεισε το διάδρομο, αλλά βγήκε με την μπάλα έξω. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στα μισά της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός έχανε με 7. Απάντησε με 5 απάνω τους αναπάντητους πόντους με Τζάκσον και Γκρίρ. Και τώρα μπορεί και να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Βασιλιάδης. Κλείστηκε, περίμενε βοήθεια, την βρήκε στο πρόσωπο του Πρίντεζη. 30 όλα, 7-0. 4 πόντοι από τον Πρίντεζη. Ολυμπιακός θέλει να πιέσει. Κόλινς. Οπλισμένος ο Γιανκούνας, ο Ζερβοχέρης. Κανένα φάουλ εδώ. Ο Μπλέικνι στο rebound. Ολυμπιακός θα βρει ελεύθερο σούτ, αλλά ο Βασιλιάδης θα σημαδεύσει σίδερο. Πάλι ο Πρίντεζης ανανέωσε στην επίθεση. Νομίζω ότι είναι ο αθόρυβος MVP του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Πρίντεζης. Μπλέκνη. Βασιλιάδης. Έχει μπει αποφασισμένος να... όπου γίνει, αν γίνει. Θα αρχίσουμε από εκεί. Στην Ιταλία, Σιένα Παναθηναϊκός 33-32. Στην Ισπανία, Βαλένθια Πανιόνιος 30-21. Και εδώ στο Βάλιρο, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει προβάδισμα και να συνεχίσει το σερί του. Woods, Jackson, χωρίς τον Γκρίρ τώρα ο Ολυμπιακός. Jackson βρήκε το σουτ που ήθελε, αλλά στόχισε. Rebound του Collins. Και φάουλ του Jackson στον Enjoy, μακριά από την μπάλα. Έδωσε πρώτο πλάνο στην προσπάθεια του Jackson να κρατήσει τον Σενεγαλέζο μακριά. Τζάκσον πήγε στον πάγκο. Αυτό το φάουλ ήταν το δεύτερο του. Μαυροκεφαλίδης αναλαμβάνει να μαρκάρει τον Εντζάι. Σειρά του να του κάνει φάουλ. Δεν μπορεί να μετρήσει αυτό το καλάθι. Όχι, λέει και ο Αρτεάγα, ο Ισπανός πρώτος διαιτητής του αγώνα. 4 ομαδικά Ολυμπιακός. Ένα προσωπικό Μαυροκεφαλίδης. Νομίζω ότι δεν είναι πολλές οι ομάδες που έχουν για δεύτερο ψηλό ένα θεριό σαν τον Εντζάι. Τον μέστο, άτεχνο Εντζάι. Κόλινς. Και πάλι μέσα και βάζει το καλάθι σαν σε περίπατο. 30-32. Από τον Ντεζουάν Κόλινς, ο οποίος με 12 πόντους είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ολυμπιακός έχει πάρει 9 από τον Τζάκσον, 8 από τον Γκρίρ, 7 από τον Γουτς. 4 από τον Πρίντεζη, 2 από τον Μπλέικνι. Τώρα ο Πρίντεζης τουλάχιστον κατάφερε να αποσοβήσει τα χειρότερα.
Για πρώτη φορά απέναντι στην παλιά του ομάδα ο Γιούρακ στο παιχνίδι. Ο Γιούρακ, ο οποίος πέρασε την μπάλα στον Γιανκούνας. Ο Γιανκούνας πήρε το φάουλ, ήθελε και το καλάθι. Αλλά χρειαζόταν λίγη τύχη παραπάνω εκεί. Είδατε πως έπεσε πάνω του Βασιλιάδης. Η αντίδραση του Γιούρακ λέει πολλά, νομίζω. 30-32, 2-45 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει 5 ομαδικά φάουλ. Ο Ζαλγίρης μόνο 2. Και η διαφορά φτάνει στους 4 για την πρωταθλήτρια Λιθουανίας. Δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, δύσκολα και για τις άλλες ελληνικές ομάδες, οι οποίες χάνουν με διαφορά 7 πόντων. Περισσότερα σε λίγο επί τούτου. Blakeney και Woods. Εκτός ελέγχου ο Woods, αλλά δεν σε επιβραβεύουν αυτό το μπάσιμο, αυτή την μπουκα, αν θέλετε, με ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μπράουν. Πρώτο φάουλ του Μάρκους Μπράουν. Ο Woods θα πάει στη γραμμή. ...31-34... από τον 8ο πόντο του Γκούτζ, ο οποίος έχει 4-4 βολές. Τσακαλίδης και Τεόντωσης επιστρέφουν μαζί. Collins. Έκλεψε μπάλα ο Blakeney καταπληκτικά και έδωσε και πάσα ευνηδιασμού, αλλά ο Βασιλιάδης με τα χίλια ζόρια συγκράτησε την μπάλα. Αυτό είναι διπλή τρίπλα, δεν το πήραν είδηση. Καλύτερα για τον Ολυμπιακό, φάουλ του Γιανκούνας. Έχω την εντύπωση ότι πριν σταματήσει την τρίπλα ο Βασιλιάδης, ότι μάλλον από εκείνη τη στιγμή μέχρι που την ξανάρχισε δεν μεσολάβησε χέρια του πάλι. Τέλος πάντων, αν είναι δώρο για τον Ολυμπιακό είναι ευπρόσδεκτο. Μπορεί και κάτι να ξέφυγε σε μένα. Δεν έχει δικαίωμα για βολές ακόμα ο Βασιλιάδης. 3 τα ομαδικά φάουλ της Αλγύρης. Πρίντεζης. Τεόντωσιτς. Τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 32-34. Άσχημη πάσα, ασυνήθιστα άσχημη από τον Blakeney. Ο Σαλέγκα σε έναν εύκολο ευνηδιασμό. Από τη στιγμή που κατάφερε να ελέγξει την μπάλα. 32-36. Στο ανοιχτό γήπεδο δεν πιάνονται οι Λιθουανοί. Τεόντωσιτς. Blakeney εξηλαιώθηκε για το προηγούμενο λάθος του. 35-36. Το τρίτο τρίποντο του Ολυμπιακού. Δύο έχει ο Γκρίερ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φάουλ για ξόδεμα, οπότε χρειάζεται προσεκτική άμυνα εδώ στον Γιανκούνας από τον Πρίντεζη. Ο Σαλέγκα πέταξε την μπάλα αφού ο Γιούρακ μάλλον που βρέθηκε εκτός ισορροπίας. Και ο Ολυμπιακός έχει άλλη μια ευκαιρία να περάσει μπροστά. Η πάσα στο Τσακαλίδη, αυτό ήταν. Τσακαλίδης αυτή τη φορά χρησιμοποίησε το εκτόπισμά του και κατάφερε να ξεφορτωθεί, να ξαποστείλει αν θέλετε τον Γιούρακ. Δείτε εδώ, 37-36. Μπροστά ο Ολυμπιακός, 50 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χρειάζεται νίκη με μισό πόντο, που λέει ο λόγος, για να ορθοποδήσει. Ευχής έργο θα είναι να νικήσει και με διαφορά, αλλά αυτή είναι το τελευταίο που μπορεί να έχουν στο μυαλό του, στο μυαλό τους οι προπονητές του και οι παίκτες του, η διαφορά δηλαδή. Ακόμα 36 δευτερόλεπτα. Μπράουν, ωραία πάσα στον Γιανκούνας. Έκοψε σωστά ο Τσακαλίδης. Ας φωνάζουν όσο θέλουν οι Λιθουανοί. Ήταν σύνομη η ενέργεια του Ιάκωβου Τσακαλίδη, του Τζέικοπ, μάθαμε να το λέμε και εμείς από τότε που πήγε στην Αμερική.
τους Αμερικανούς. Το Ιάκωβος είναι υπερπολυσύλλαβο. Ωραία πάσα του Γκρίρ. Ολυμπιακός με δύο συνεχόμενα καλάθια του Τσακαλίδη. Γίνεται αφεντικό 39-36. Από χρησιμοποίησε τον ψηλό του Ολυμπιακός. Κοιτάξτε τη μακρινή πάσα προς τον Γκρίρ ή τον Τόντοσιτς και από εκεί ένα ακόμα πιο μακρινό σουτ. Ο Μπράουν τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Quintel Woods σε εκείνη τη φάση όπου του δόθηκε φάουλ από τους διαιτητές περίπου 1,5-2 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Και από εδώ από ψηλά πρόλαβα να δω ότι πηγαίνοντας στα αποδυτήρια κούτσενε. 39-37, 39-38 από τις βολές του Collins και ένα τελευταίο σουτ απελπισίας αν θέλετε για τον Ολυμπιακό, αν και εφόσον η μπάλα φτάσει στα χέρια δικού του παίκτη. Όχι όμως. Τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται, αλλά προηγείται με βράδυ. Για τον Ολυμπιακό, οι πέντε είναι Blakeney, Woods. Έχασε μια ευκαιρία ο Collins και έφτασε στο lay-up. Blakeney, Woods, Βασιλόπουλος, Jackson και Πρίντεσης. Μαζί ο Πρίντεσης με τον Βασιλόπουλο τώρα. Ο Γουτς παρασύρει τον Μπράουν μακριά από το καλάθι. Ο Βασιλόπουλος δεν προλαβαίνει σουτάρι. Ο Τζάξον δεν έχει χρόνο. Είδε το ρολόι. Πάλεψε ο Πρίντεζης και ουσιαστικά ανανέωσε αυτό την επίθεση του Ολυμπιακού. Για τρίτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Κάποια χειροκροτήματα που ακούτε είναι επειδή εμφανίστηκαν οι μαζορέτες. Καινούργια επίθεση 24 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. Blakeney ξεκινάει από τη σέντα, έχει αρκετό χρόνο και τον Collins για αντίπαλο. Ρωτή τρίπλα, γερό πάτημα, δεν μετράει το καλάθι, βήματα από τον Blakeney. Παρότι ο άνθρωπος που χειρίζεται το μικρόφωνο του σταδίου βιάστηκε να το πανηγυρίσει. Blakeney ήξερε ότι έχει δίπλα του τον Ντζάι, αλλά που τα λέμε βήματα δεν φαίνονται, διαγυμνού οφθαλμού. 39-38. Μασιούλης πάνω σε άμυνα. Ω, πολύ δύσκολο τρίποντο από τον Γιώνας Μασιούλης, 39-41. Στον αγώνα με τη Μακάμπη την περασμένη εβδομάδα έβαλε δύο τρίποντα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και έδωσε όθηση στην ομάδα του να ξεκολλήσει από την ισοπαλία και να φέρει τη διαφορά μέχρι και τους 30 πόντους σχεδόν. Ούτε τώρα μπορείς ο Τζάκσον να νικήσει τον Εντζάι. Φάουλ του Γουτς στον Μασιούλης. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Πρώτο φάουλ για τον Quintel Woods. Μασιούλης μπορεί να είναι ένας γεννημένος χαμάλης, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να δίνει 12,1 πόντους κατά μέσο όρο στην Ζαλγκύρης. Μόνο ο Μπράουν έχει μεγαλύτερο μέσο όρο, 14,6. Νάτος εδώ στα για 3. Κοίτα να το μελετήσουμε. 39-44. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε πολλά τρίποντα και από τον Παναθηναϊκό και από την Μακάμπη και από τη Ρεάλ. Και πλέον έχει παθητικό 6 και στο σημερινό μάτς 6-13. Βασιλόπουλος, ωραία ενέργεια, άσχημο τελείωμα. Ο Ολυμπιακός θα φάει ευνηδιασμό τώρα, εκτός αν προλάβει, που πρόλαβε να τον σταματήσει ο Blakeney. Ολυμπιακός άσφαιρος στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό στην Σιένα. Χάνει 53-42 μέσα σε 3 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Έξω ο Γουλτς στη θέση του ο Τεόντοσιτς. Καλή άμυνα εδώ του Βασιλόπουλου. Πέρασε και ο Γκρίρ. Παναγιώτης Γιαννάκης ψάχνει λύσεις
στο σκοράρισμα πια. Η ομάδα το έχει μείνει στο 0 μετά από 2,5 λεπτά. Γκρίρ για 3. Λύσεις πουθενά μέχρι τώρα. 0 στα 4 σουτ και ένα λάθος έχει ο Ολυμπιακός στις 5 επιθέσεις του στο δεύτερο ημίχρονο. Collins, φάουλ του Τεόντοσιτς. 3 ομαδικά Ολυμπιακός, κανένα Αλγύρης. Τα ελληνικά του τόντος, έτσι όπως είδατε, αν διαβάσετε τα χείλη του, είναι θαυμάσια. Άσχετα, αν έμαθε κατευθείαν τις κακές λέξεις, το σύφιστε άλλωστε. Δεκαέξι δευτερόλεπτα για την επίθεση, ο Collins με τον Τεόντοσιτς. Μπράουν σε άσχημο σύντο, εκτός ισορροπίας. Ο Εντζάι στο rebound, 46-39 η Ζαλγίρης. 0-8 το σκορ του δεύτερου ημιχρόνου. Ακριβώς έτσι ξεκίνησε στο δεύτερο ημιχρόνο και με τη Μακάμπι με 8-0. Αρχίζει γενομένης από το 48-48 της ανάπαυλας. Πού πάει ο τρίος. Πάλι του Βασιλόπουλου, 4 ομαδικά Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ξέχασε να μπει στο γήπεδο στο δεύτερο ημιχρόνο, αγνοείται ακόμα. Κοιτάξτε εδώ, ο Γκρίρ πάει μπροστά στο θηρίο των 2-13 να κάνει τι. Και Ζαλγίρης θα εκτελέσει και βολές από το επόμενο φάουλ που θα κερδίσει. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ούτε μισό. Μπράουν για 3. 39-49. Ο Ολυμπιακός μπορεί να κινδυνεύσει με συντριβή αν δεν παίρνει. Αφυπνιστεί αμέσως. Όπως δεν το πιστεύει αυτό, ας μου θυμίσει να του δώσω το DVD του αγώνα Ζαλγκύρης Μακάμπι την περασμένη εβδομάδα. Μοιάζει πολύ με το σημερινό. 41-49 από τον Τζάκσον. Εντζάι. Φάουλ στο Μασιούλης και τεχνική ποινή στο Βασιλόπουλο. Ο Γιαννάκης του βάζει φωνές και έχει δίκιο. Τώρα διαμαρτύρεται στους διαιτητές, αλλά νομίζω ότι εδώ ήταν μια συγχώρητη επίδειξη εκνευρισμού. Συν της άλλης, ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος χρεώθηκε με 2 απανωτά φάουλ τα οποία τον έφεραν στα 4. Εδώ το φάουλ του Βασιλόπουλου στον Μασιούλης. Ακολούθησε άσχημη αντίδρασή του. Το μόνο καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι η πρώτη βολή πήγε χαμένη. Βασιλόπουλος ζητάει εξηγήσεις από τον Σλοβαίνο διαιτή. 0 στις 2 ο Μασιούλης. Αλλά βέβαια τις βολές τεχνικής ποινής θα τις εκτελέσει ο Μπράουν, δεν θα τις εκτελέσει ο Λιθουανός που είναι άστοχος αυτή τη γραμμή. 41-50. Μία στις 4, πάλι καλά. Βασιλόπουλος βέβαια στον πάγκο. Από δοκιμασίες από την Κερκίδα, η οποία ίσως χρειαζόταν μια τέτοια στιγμή για να προσθέσει τη φωνή της, αν και μοιάζει πολύ κρύα και απρόθυμη σήμερα. 41-50, Ολυμπιακός πολύ πίσω. Ωραία μαυροκεφαλίδης, αλλά ο Μπράουν είχε και δεύτερη ευκαιρία και την αξιοποίησε. 41-52. Τεόντοσιτς. Τζάκσον, φάουλ και καλάθι. Πολύ ωραία. Ο Τζάκσον αυτή τη φορά κατάφερε να προστατεύσει την μπάλα απέναντι στα θεόρατα χέρια και το δυνατό κορμί του Εντζάι.
Τον υποχρέωσε να υποπέσει το φάουλ. Έβαλε και το καλάθι. Ακριβώς 5 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Τζάκσον έχει 3 στις 3 βολές, ο Ολυμπιακός 8 στις 8. Και συνεχίζει. 44-52. Κολίνς. Και όντως πιέζει, αλλά προσεκτικά για να μην κάνει φάουλ, αφού Ζάλγκυρης εκτελεί βολές σε κάθε φάουλ που κερδίζει. Κοιτάξτε πόσο εύκολα πήρε το επιθετικό rebound ο Γιάν Κούνας. Αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός υστερεί σε όλα. Πιέζει πάντως εδώ, παραλίγο να προκαλέσει ένα λάθος, ακούγονται και κάτι σιρήνες από τα μεγάφωνα. Ο Μπράουν αναγκάζεται να πετάξει την μπάλα. Όχι, δεν πήγε αυτό. Τέλειωσε ο χρόνος. Οι διαιτητές έχουν διακόψει το παιχνίδι. Καλύτερα για τον Ολυμπιακό, διότι η πάσα δεν ήταν καλή από τον Τεόντοσιτς. Λιν Γκρίε. Ονόματε επώνυμο του κυρίου που είδατε. Εδώ μαζί με τον Τζάκσον. Ο Παναθηναϊκός χάνει με 7 στην Ιταλία. Ο Πανιόνιος με 8 στην Ισπανία. Η Τσέσκα με 14 στη Μάλαγα. Κόλινς έκλεψε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να παραπέει. Εντζάι. Τζάκσον άπλος στο χέρι του, έκλωσε την μπάλα. Και ο Γκρίρο ολοκλήρωσε. Τεόντοσις. Τζάκσον σε ένα εύκολο rebound. Είχε γύρω σουτ, δεν το αποφάσισε, που μάλλον ξαφνιάστηκε βλέποντας την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του χωρίς να κοπιάσει. Τζάκσον παίρνει την μπάλα, μάλλον αυτός είναι η πιο σίγουρη λύση. Εδώ συνδυάστηκε ωραία με τον Τεόντοσιτς. 46-52 από τον Σέρβο. Πρώτο του καλάθι. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα δίνει εύκολους πόντους στην Ζαλγκύρης. Το Βαγκεμπρίδη δεν έχει πολύ τέλεια να κάνει χαζά φάουλ στη σέντρα. Καλύτερα να μην πίεζε καθόλου ο Τεόντοσιτς παρά που έδωσε δύο βολές στον Μπράουν. Ο Μπράουν έχει 9 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, 14 συνολικά. Είναι στο μέσο όρο του δηλαδή. Και συνεχίζει. 46-53. Ο Γκρίρ πήρε ένα σκρίν, ο Μπράουν όμως τον ακολούθησε. Τεόντοσιτς στο μαύρο κεφαλίδι, αυτός είχε το σούτ αλλά το αχρίστευσε. Ο Γουτς με ένα πάσιμο, αυτή ήταν μια πιο ορθόδοξη λύση. 48-54. 9 πόντι από τον Γουτς, ο Ολυμπιακός πάει να στήσει κάτι παγίδες. Απλά καθυστέρησε λίγο την Ζαλγκύρης. Βήματα ο Εντζάι. Thank you.
Αυροκεφαλίδης. Μπάλα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 10 δευτερόλεπτα. Αλλά έχει μια ευκαιρία να μειώσει περισσότερο τη διαφορά, η οποία είναι στους 6. Ωραία πάσα του Μπλέκνη. Ο Γκριρ μπορούσε να βάλει και το καλάθι εδώ, αλλά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το αριστερό του χέρι, το καλό, και βρέθηκε σε κάπως περίεργη ισορροπία. Φάουλ του Μπράουν. Δεύτερο προσωπικό και δεύτερο ομαδικό για Τζαλγκίρης. 2-17 για το ημίχρονο. Γιαννάκης με τους συνεργάτες του πίσω στο φόντο. 49-54. 9 πόντια από τον Γκριρ. 8 στο πρώτο και 1 τώρα στο δεύτερο. στις 11 οι βολές του Ολυμπιακού. Φωνές, διαμαρτυρίες, επιθετικό φάουλ. Οι διαιτητές το πήραν από τέλος της τρίτης περίοδου στον αγώνα που γίνεται στη Βαλένθια. Ο Πανιώνιος κάνει 51-40. Αυτή την φαμέσα, ακριβώς 11 πόντια, ακριβώς η διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Οπότε σε ένα τεντωμένο σκηνή παίζεται και η πρόκληση. Τέλος τρίτης περίοδου και στην Ιταλία, C1-65, Παναθηναϊκός 59. Επιστρέφουμε στα καθυβάσεις. Ο Αργύρης Στεφανόπουλος έχει το λόγο. Ο κύριος Γιαννάκης ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν την καλή προσπάθεια στην άμυνα. Έχει αποφέρει κάποια καλάθια μέσω βολών ή μέσω σουτ τελευταία. Και στην επίθεση να φτιάχνουν καλά σκρίν υψηλή, ούτως ώστε να ελευθερώνονται οι κοντοί και να μπορούν να σουτάρουν, είτε οι ίδιοι υψηλοί να παίρνουν καλύτερα την μπάλα κοντά στο καλάθι. Να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά. Ολυμπιακός με τον Γκριρ, με τον Τζάκσον. Ο Τζάκσον έχει τον Εντζάι, σουτάρει πάνω από τα χέρια του. Πολύ ωραία προσπάθεια και ορθόδοξη επιλογή. 52-54. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να στείνει παγίδες. Το κοινό του επιδοκιμάζει αυτή την προσπάθεια αντεπίθεσης. Στο 5-5 ο Πόποβιτς αναλαμβάνει το κουμάντο. Κόλινς είναι τώρα στον πάγκο. Όχι, μέσα είναι. Νάτος, μάλιστα, με την μπάλα στα χέρια. Ο Μπράουν αντικαταστάθηκε. Rebound του Woods, ο οποίος έσκασε σαν καρπούζι κάτω, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να ισοφαρίσει αν βάλει καλάθι, αλλά η πάσα του Μπλέικνη στον ψηλό, τον Τζάκσον, ο οποίος ερχόταν δίπλα του, ήταν κακή ιδέα. Βήματα του Τζάκσον. Κόλινς. Φάουλ του Γουτς. Κόλινς δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχε 14 πόντους. 5 στις 5 βολές, 3 στα 4 τρίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. Εδώ πήρε το φάουλ, με αυτό το πάσιμο. Και συνέχισε το σέρι των εύστοχων βολών. Ζαλγκύρης συνολικά έχει 14-19, αλλά ο Κόλινς 6 στις 6. Α, πολύ ωραία. Τον ματιάσαμε. Διαφορά στους τρεις και ο Μπράουν ετοιμάζεται να επιστρέψει. Τον βλέπετε εκεί στο βάθος. Τζάκσον. 5 τα δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ριμπάουντ ο Μάρκοτα. Ωραία πάσα του Κόλινς, καταπληκτική πάσα. Εδώ έδειξε γιατί είναι πρώτος παίκτης στην Ευρωλίγκα στις ασίστ, αλλά ο Εντζάι έδειξε την ατσαλοσύνη του. Ένα ανώδυνο φάουλ από τον Κόλινς. Αλλά από το επόμενο θα κάνει, αν κάνει, η Ζαλγκίρης θα στείλει τον Ολυμπιακό στη γραμμή. Να το, πολύ ωραία. Ο Κόλινς χωρίς λόγο έκανε ένα φάουλ και ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει τον πόντο. Αν συνεχίσει να αξιοποιεί τις δικές του βολές. Ο Κόλινς δεν είχε κανένα φάουλ μέχρι που έκανε εδώ δύο μαζεμένα. Μένουν 28,7 δευτερόλεπτα. Ο Γκριρ είναι στη γραμμή.
53-55 από 41-52. Τρεις στις 13 Ολυμπιακός. Είναι βέβαια όπλο αυτό. Η απόλυτη ευστοχία στις βολές. Η εύκολη πόντη. Για να ακούσουμε τον Αργύριο, ο οποίος κάτι ενδιαφέρον έχει να προσθέσει. Έχω να πω ότι και στον αγώνα στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ, αλλά και σε αυτόν τον πρωταθλήματο της Α1 απέναντι στο Μαρούσι, έχασε πολλές βολές ο Ολυμπιακός. Σήμερα τα πάει πολύ καλύτερα. Ναι, πράγματι, έτσι ακριβώς. Ο Εντζάι προσποιήθηκε, ελήχθηκε. Πήρε το φάουλ από τον Μαύρο Κεφαλίδη 13,5 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Για να δούμε αν κάνει και αυτός κανένα δώρο, διότι σήμερα έχει 3 στις 3 ελεύθερες βολές. Δεν είναι αυτό το συνηθισμένο του ποσοστό. Στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξε με την Ζαλγίρις κόντρα στη Ρεάλ και στη Μακάμπη είχε 44% από την γραμμή. Σήμερα όμως σε ένα γήπεδο που έχει ξαναπαίξει με τη φανέλα του Πανελληνίου, μοιάζει συγκεντρωμένος και παραμένει απόλυτα εύστοχος. Μέχρι να τον ματιάσει κάποιος, όνομα και μη χωριό. Όμως η μπάλα είναι και πάλι για τις Αλγύρες. Προσπάθησε να αποσοβήσει το καλάθι, τον πόντο, ο Πρίντεζης, αλλά σκαμπύλησε την μπάλα πολύ μακριά, κατευθείαν έξω. Για να ξεβάζει το σεϊμπού της για πρώτη φορά, για την τελευταία επίθεση, για την τελευταία άμυνα μάλλον. 11,8 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. 54-56 το σκορ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φάουλ για εξόδεμα εδώ και πολλή ώρα άλλωστε. Ο Γουτς αναλαμβάνει τον Κόλινς. 5 δευτερόλεπτα, το βλέπετε το ρολόι. Καλό είναι να το αποφύγει εδώ ο Ολυμπιακός στο καλάθι. Όχι μόνο τα πέφυγε, αλλά θα στάρει και δύο βολές με το Μαύρο Κεφαλίδη. Ο Κόλινς το τελευταίο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου τα έκανε σαλάτα. Λάθος επιλογές, τρία χαζά φάουλ. Και έτσι ο Ολυμπιακός με τις βολές του Λουκά Μαυροκεφαλίδη μπορεί και να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 8 δέκατα του δευτερολέπτου πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Όχι όμως. Τους πάντες έχουμε ματιάσει, Αργύρι. 13 στις 14 τώρα ο Ολυμπιακός. Και το λέω ότι τον ματιάσαμε διότι είχε απόλυτο ποσοστό. Το είπα μια φορά, το είπα δύο. Έσπασε το ρόδι. Άλλη μια βολή πάντως για τον νεαρό διεθνή. Ο οποίος μειώνει τη διαφορά στον πόντο. Είναι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ο Γουτς θα μαζέψει την μπάλα. Επόμενη πέμπτη. Το μάτς είναι στον πόντο 55-56. Και ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Για να δούμε μήπως καταφέρει επιτέλους να προσπεράσει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο τελείωσε, θυμίζω, με 39-38. Αλλά το δεύτερο ξεκίνησε με 11-0 της Ζαλγίρης. Βασιλιάδης, Γουτς για το προσπέρασμα. Δεν έχει βάλει τρίποντο σήμερα ο Γουτς. 0 στα 3 έχει από την περιφέρεια, 11 πόντι, 4 rebound και 2 κλεψίματα η στατιστική του. Μαρκοτά, φάουλ του Πρίντεζη. Φάουλ που φαίνεται ότι έπρεπε να γίνει, διότι ακούω πολλά μπράβο από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Το τελευταίο που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να δώσει lay-up στους Λιθουανούς. Μαρκοτά συγκράτησε με δυσκολία την μπάλα. Πόποβιτς. Εντζάι. Πολύ κακή πάσα, η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό, ο οποίος παρόλα αυτά δεν βρίσκει καλή λύση, δεν βρίσκει ένα ελεύθερο σουτ. Εν τέλει παίρνει την απόφαση ο Ρουτς και να που ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, 57-56. Καλάθι δύο πόντων από τον Quintel Woods και rebound από τον Printers ή από το άστοχο του Brown. Ζεσταίνεται πάλι η κερκίδα. Ολυμπιακός χωρίς τον Τζάκσον στην πεντάδα του. Ο Μασιούλης κερδίζει τη μάχη από Γκρίρ και Μαύρο Κεφαλίδη. Πόποβιτς. Τρελό σούτ, αλλά εύστοχο σούτ από αυτά που είναι η σπεσιαλιτέ του Μάρκο Πόποβιτς. 57-59. Ο Ολυμπιακός χάνει και πάλι το δρόμο προς το καλάθι, πάνω που έδειχνε ικανός να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα και σταθμά. Πόποβιτς πήγε και μπλέχθηκε εκεί. Φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Όχι, φάουλ επιθετικό του Πόποβιτς, ο οποίος είχε χάσει την μπάλα και έσπρωξε στην προσπάθειά του για να την ξαναπάρει ή τράβηξε κάποιον. Ο Παναθηναϊκός χάνει με 10 στη Σιένα, 4 λεπτά πριν το τέλος. Ο Πανιώνιος χάνει με 14 στη Βαλένθια, 4 λεπτά πριν το τέλος. Πολύ δύσκολη βράδια, μπορεί να εξελιχθεί σε δραματική για τις ελληνικές ομάδες. Μαυροκεφαλίδης. Μάλλον για τον Ολυμπιακό. Πίεσε ο Γουτς τον Μασιούλης. Πέντε δευτερόλεπτα δεν δόθηκε κατοχή στον Λιθουανό. Πέντε δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Και Όντοσιτς, Πρίντεζης μάλλον, έκανε το σουτ. Έρχεται ο Γουτς να δώσει τη λύση. Σε μια πολύ δύσκολη, κρίσιμη στιγμή. 59 όλα. 7 λεπτά για το τέλος. 7-0-5. Βασιλιάδης πιέζει τον Μπράουν. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει βέβαια πάλι εξόδεμα. Οπότε καλά κάνει και θέση πιεστική άμυνα. Πόποβιτς και Μασιούλη σε κόλπο βγαλμένο από την προπόνηση. 59-62. 9 τα τρίποντα της Αλγκύρης. Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει για πολλωστή φορά στις τελευταίες εβδομάδες να δεχτεί διψήφιο αριθμό τριπόντων. Βασιλιάδης. Τίποτα. Παραμένει άσφαρος. Πάλι ο Μασιούλης. Αυτός ο Μασιούλης έχει καταστρέψει τον Ολυμπιακό. 59-65 από 59-59 με τα δύο του τρίποντα. Έχει 4 στα 6 και 12 πόντους, τον οποίο είναι 9 στο δεύτερο ημίχρονο με 3 τρίποντα. Ο Αργύρης Στεφανόπουλος ζήτησε το λόγο, του τον δίνω ευθύς αμέσως, καθώς η μπάλα είναι και πάλι για τις Αλγύρες. Ο Μασιούλης, αν δεν κάνω λάθος, στα τελευταία δύο παιχνίδια και στα παιχνίδια της Top 16 για την Αλγύρες, είναι ο πρώτος της σκόρερ με έναν μέσο όρο κοντά στους 22 πόντους. Πανιώνιος χάνει 68-51, δύο λεπτά πριν το τέλος. Και πάει με συνέντεκα στη Βαλένθια, αλλά φαίνεται ότι δεν θα αντέξει. Πόποβιτς. Εντζάι. Στους 8 η διαφορά. 59-67 από αυτό το ωραίο pick and roll ανάμεσα στον Κροάτι και τον Σενεγαλέζο, ο οποίος διαμαρτύρεται. Ζητάει να διακοπεί το παιχνίδι διότι έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Αυτό το φάουλ που ζητάει δεν πρόκειται να το πάρει. Θα αντικατασταθεί πάντως.
διότι τρέχει αίμα από το σημείο που τον βρήκε ο Βασιλόπουλος. 5,5 λεπτά έχει ο Ολυμπιακός για να τρέψει διαφορά 8 πόντων και να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης. Να το 8-0. Μετά το follow του Γούτσου που έκανε το σκορ 59 όλα. Βασιλόπουλος 62-67. Μια καλή αρχή. 5 και 21 ακόμα. Κόλινς επέστρεψε. Δίπλα στον Πόποβιτς αντί του Μπράουν δηλαδή. Μπλέκνη πιέζει. Και κλέβει την μπάλα παραλίγο. Ο Πόποβιτς πώς τα βάζει αυτά, πραγματικά είναι εκπληκτικό. Ο Κύπου νομίζει ότι με το ζόρι αγγίζουν τα δάχτυλά του την μπάλα, ότι είναι έτοιμος να τη χάσει. Ξαφνικά τη βλέπεις να αναπαύεται στο καλάθι. 62-69. Ωραία πάσα για τον Τζάκσον, αλλά ο Γιανκούνας θα τον σταματήσει με ένα σωστό και έξυπνο φάουλ. Εδώ, τραβολογάει ο Γιανκούνας. Και καλά κάνει δηλαδή. Από την πλευρά του, από τη σκοπιά του. Δύο ομαδικά φάουλ έχει η Ζαλγκύρης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Γιαννάκης ζητάει και συνιστά υπομονή στους παίκτες του να μην κοιτάζουν το ρολόι, αλλά δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός δεν δίνει εικόνα νικητή. 4,5 λεπτά πάντως έχει, τα οποία είναι αρκετά για να γυρίσει ένα μάτς από το μείον 7. Καλή μόνο. Λέικνη. Γκριρ. Είδε τον διάδρομο και τον αξιοποίησε πολύ ωραία. 64-69. Έκανε μια προσποίηση. Η άμυνα έμεινε σε ασταθή ισορροπία. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται 2-3 άμυνες. Γιανκούνας. 6 δευτερόλεπτα για Τζαλγκύρης. Καλό να αποφευθεί αυτό το καλάθι. Και άλλο ωραίο pick and roll. Τρομερή τάπα του Βασιλόπουλου όμως, ο οποίος εκεί απαγόρευσε την είσοδο στον κύριο Γιανκούνας. Φάουλ του Πόποβιτς. Αυτή η αμυντική προσπάθεια του Βασιλόπουλου στον Γιανκούνας. Εδώ βλέπετε και πάλι. Νομίζω ότι ήταν η ωραιότερη φάση του αγώνα και ταυτόχρονα έτσι μια δήλωση προθέσεων από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Λέκνη, 13 δευτερόλεπτα. Μπάλα έξω για την Ζαλγκύρης. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ρυθμό, δεν έχει ξεσπάσματα, δεν έχει παίκτη να τον τράβηξε από τη λάσπη. Μπράουν, θα ψάξει τον Εντζάι. Μάρκοτα, άλλη μια καλή άμυνα από τον Βασιλόπουλο. Βήματα του Μάρκοτα. Δύο άμυνες από τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Πολύ δύσκολες και πολύ εντυπωσιακές. Μία στον Γιανκούνας και μία στον Μάρκοτα. Βοηθούν τον Ολυμπιακό να μείνει ζωντανός. 3 λεπτά ακόμα. Χειροκρότημα από το κοινό, το οποίο προσπαθεί να ενθαρρύνει την ομάδα του. Γκριρ. Βήματα από τον Τζάκσον. Ποιος όμως κλείστηκε από την αρχή η επίθεση. Βασιλόπουλος νιώθει ζεστό, ζήτησε, πήρε την μπάλα και τον πουπούλησε. 67-69. Δύο τρίποντα, δύο άμυνες από τον Βασιλόπουλο δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός μπορεί τελικά να έχει τον άνθρωπο που θα τον πάρει από το χεράκι. Στους δύο η διαφορά. Και το κλέψιμο του Μπλέκνη, πολύ ωραία. Ο Ολυμπιακός μπορεί να το γυρίσει το μάτς σε χρόνο 0, σε χρόνο ελάχιστο. 67-69. Ακόμα 2 και 15. Και ισοφάριση από τον Γκριρ. Όλα 69. Ξάρι έξω. Είτε στον Πόποβιτς είτε στον Μπράουν. Ο Γκρίγκας έχει αφήσει έξω τον Μασιούλης που τόση ζημιά έκανε στον Ολυμπιακό.
Πράγμα που χωρίς αμφιβολία βοηθάει. Προτιμά τον Μάρκοτα για τεσάρι. Δίπλα στον Εντζάι. Μάρκοτα είναι πολύ πιο ψηλός βέβαια. Πόποβιτς χρειάζεται προσοχή, θα το σουτάρει ο τρελός. Ο Πόποβιτς τράκαρε εκεί με τον Εντζάι. Ένα δευτερόλεπτο, ο Μάρκοτα πέταξε την μπάλα, αλλά έβαλε ένα απίθανο τρίποντο, το οποίο μπορεί να είναι, μπορεί να αποδειχτεί το σημαντικότερο καλάθι του αγώνα. Ελπίζω όχι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έκοψε τα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού αυτό το καλάθι. Στο 0 του χρόνου της επίθεσης. Και με τον Μάρκοτα να πετάει την μπάλα όπως όπως. Πάντως ο Γκρίρ εκβίασε ένα φάουλ. Και πάει στη γραμμή. Όχι, δεν έχει φάουλ. Δεν έχει βολές. Τέσσερα ομαδικά. Για τις Αλγύριες, τρία προσωπικά από τον Μπράουν. Τρεις μέσα ήταν οι βολές αυτή την ώρα. 1-23 για το τέλος. Ο Γκρίρ ελευθερώθηκε με αυτό το κόλπο και ισοφάρισε. Θαυμάσια. 72 όλα. 1-17 για το τέλος. Ο Γκρίρ προσφέρει χείρα βοηθείας σε αυτά τα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Έχει 19 πόντους και 3 στα 4 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πιέσει. Έχει και περιθώριο να κάνει κάποιο φάουλ. Είναι μόλις στο ένα ομαδικό. Ένα λεπτό για το τέλος. Μπράουν και Μάρκοτα πάλι. Όχι, δε. Στα 52 δευτερόλεπτα το άστοχο του Μάρκοτα. Ο οποίος το παράκανε. Πήρε θάρρος από εκείνο το απίθανο που έβαλε πριν. Γκρίρ. Εδώ όμως ο Μάρκοτα την έκανε τη δουλειά. Έδιωξε την μπάλα η οποία θα έπεφτε μέσα στο πλεκτό. Και έτσι οι δύο ομάδες έχουν από μία επίθεση στην ουσία. Αν βγάλει ο Ολυμπιακός στην άμυνα, κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Collins για τρεις. Rebound. Εντζάι. Αυτό το rebound που χάθηκε ήταν πολύτιμο. Ο Τζάι πήρε φάουλ, αλλά δεν έχει δικαίωμα για βολές. Δεύτερο ομαδικό. Αλλά η Ζαλγκύρης έχει δικά της τα τελευταία 17,5 δευτερόλεπτα πλέον. Τραυματισμένοι και οι δύο, όπως και ο Μπουρούσης με λίγο πιο πέρα. Γιάννακης και Μανουσέλης. Ο Ολυμπιακός καλείται να αμυνθεί, να προστατεύσει το καλάθι του σε αυτά τα τελευταία 17,5 δευτερόλεπτα για να αποφύγει την ήττα. Πρέπει να πιέσει. Έχει να δώσει φάουλ, δεν το φοβάται αυτό. Έχει να δώσει άλλο ένα στην πραγματικότητα μετά από αυτό που έκανε τώρα ο Γκρίρ. Για να δούμε. Κρίσιμες στιγμές. Το ενδεχόμενο της παράτασης δεν είναι καθόλου απίθανο πια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πιέσει την επαναφορά, μήπως καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Ο Collins θα πασάρει στον Εντζάι και θα ξαναπάρει από αυτόν. Νομίζω ότι μόλις πάει προς τα μέσα θα πάρει και άλλο φάουλ ο Collins. Να το. Από τον Τζάκσον. Το θέμα είναι ότι έμειναν 4,5 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός τα χρησιμοποίησε σωστά τα δύο φάουλ. Αλλά σε αυτά τα 4,5 δευτερόλεπτα πρέπει να αμυνθεί με νύχια και με δόντια. Αυροκεφαλίζει αντί του Τζάκσον, ο οποίος έκανε το τέταρτο του φάουλ. 4,6 δευτερόλεπτα. Πόποβιτς είναι επαναφορά. Θα ξαναπάρει από τον Εντζάι. Προσοχή στον παλαβό Κροάτι. Μάρκοτα από 10 μέτρα. Όχι βέβαια. Παράταση. Ο Γκρίρ κατάφερε να το φέρει στα ίσα το παιχνίδι. Οι δύο πέτυχαν τους τελευταίους 13 πόντους του Ολυμπιακού. Ο Βασιλόπουλος έβγαλε σπουδαίες άμυνες. Και δεν είχε βάλει και εκείνο το τρελό τρίποντο ο Μάρκοτα, που ο Ολυμπιακός να πανηγύριζε τώρα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να βάλει το πρώτο καλάθι της παράτασης. Αν τα καταφέρει μετά το άστοχο σουτ του Μπράουν. Πλέικνη προσπαθεί να διαβάσει την άμυνα. Βασιλόπουλος έχει τον Μάρκοτα. Τον αφήνει πίσω του, του παίρνει φάουλ, του βάζει για το καλάθι. Ναι, 74-72. Ο εντυπωσιακός διασκελισμός του Παναγιώτη Βασιλόπουλου εδώ έκανε τη διαφορά. Άπλωσε τα ποδάρια του, άπλωσε τα χέρια του. Και ανοίξε κατά κράτος τον Μάρκοτα. Πρώτο φάουλ του Μάρκοτα. Ο Ολυμπιακός δεν θα είχε δικαίωμα για βολές αν το φάουλ κρινόταν ότι έγινε πριν το lay-up. Το επόμενο φάουλ που κερδίζει όμως έχει βολές ούτως ή άλλως. 75-72. Πάλι ο Βασιλόπουλος.
πόντι του είναι πλέον 9. Όλοι στα τελευταία 5 λεπτά της κανονικής διάρκειας και στην παράταση. Πόποβιτς, Σεντζάι, άμυνα, ναι, πολύ ωραία. Rebound από τον Τεόντοσιτς. Ο Εντζάι νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για την Ζαλγίρις, αλλά αφού αυτόν διάλεξε ο προπονητής, καλά να πάθει. Τόσο σκόρερ, τόσο σουτέρ. Τεόντοσιτς. Μπλέικνι για τρεις. Τον Εντζάι νομίζω ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα 4 φάουλ του Τζάκσον. Η Ζαλγίρις. Δύο βολές για τον Κόλινς από το φάουλ του Γουτς. Διακός μπορούσε να αυξήσει τη διαφορά, απέτυχε και τώρα θα νιώσει και πάλι την αναπνοή των Λιθουανών στο Σβέρκο του. ...75-74. Μία βολή έχει χάσει ο Κόλινς. Μία βολή έχει χάσει ολόκληρος Ολυμπιακός με το Παπακεφαλίδη. 15-16. Ο Τζάκσον θέλει να ζητήσει την μπάλα. Κοιτάξτε τι μάχες δίνει με τον Εντζάι. Δύο βολές για τον Τζάκσον. Αυτό είναι. Ο Τζάκσον καμιά φορά αποφεύγει να χρησιμοποιήσει το κορμί του. Εδώ το έκανε και με το παραπάνω. Και πήρε το φάουλ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τιτανομαχία. Jurassic Park. Ο Μπουρούσης με έκφραση γεμάτη αγωνία στο πρόσωπο. Και ο Τζάκσον έτοιμος για τις βολές. Έχει μέχρι τώρα 16 πόντους. 6 στα 14 σουτ. 5 στις 5 βολές. 7 rebound. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο είχε μόνο ένα καλάθι μέχρι τώρα. 76-74. 3,5 λεπτά για το τέλος. Μια χαμένη πολύ. Ο Μάρκοτα για δεύτερη φορά νομίζω στα τελευταία λεπτά καταφέρει να αποσοβήσει ένα πόντο με τα μακριά του χέρια. 76-74. Μόλις δεύτερη χαμένη βολή για τον Ολυμπιακό. Πόποβιτς. Μπλέικνι τον πρόλαβε. Ο Πόποβιτς πήγε μέσα. Ο Εντζάι εξ επαφής αστόχησε. Άλλη μια απόδειξη ότι είναι ο λάνθος άνθρωπος για να παίρνει επιθέσεις. Ακόμα και εξ επαφής. Δύο βολές για τον Τζάκσον. 3 και 10 ακόμα. Ο Ολυμπιακός είχε την υπομονή και την ψυχραιμία που του ζήτησε ο προπονητής του. Τώρα κάνει σημαντικά βήματα για να επιβραβευτεί. Και ο Γκρίρ θα έλεγα ότι για πρώτη φορά απόψε διακρίνεται σε παιχνίδι 5-5 με σωστές επιλογές, με κέρυες πρωτοβουλίες. Μπλέικνι βέβαια είναι ο ορθολογιστής της παρέας. Δύο στις δύο τάξεις. 78-74. 3 και 10 για το τέλος. Στο συν 4 Ολυμπιακός. Για πρώτη φορά το 16-11. Τώρα τι έγινε. Σταματήσει το παιχνίδι. Για κάποιο φάουλ πολύ πολύ μακριά από την μπάλα. Αυτό ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το έχει αποφύγει βέβαια. Δύο βολές για τον Πόποβιτς. Εδώ Μπλέικνι. Δεν μοιάζει να συμφωνεί με την απόφαση των διαιτητών. Για να δούμε πως χάσει και μια βολή ο Πόποβιτς, που δεν είναι εδώ ο καλύτερος του κόσμου από την γραμμή. Ασχέτως αν είχε βάλει δύο στην εθνική μας στο φινάλε εκείνη του θρίλερ στο Ευρωμπάσκετ, πριν πιάσει δουλειά ο Σπανούλης. Να και απόδειξη. Στο βάθος εκεί έγινε το φάουλ του Μπλέικνι.
Πόποβιτς έχει 81% αυτή γραμμή φέτος. Εδώ έβαλε μία στις δύο. 78-75. Τρίλερ καλά κρατεί. Ο Ολυμπιακός δημιουργεί φθορά. Ποστάροντας τους σωστούς παίκτες. Εδώ ο Γουτς έβαλε πλάτη τον Μάρκους Μπράουν. Και τον ανάγκασε ένα φάουλ, όπως έκανε νωρίτερα ο Τζάκσον με τον Εντζάι. Νομίζω ότι... όσο και αν νωρίς να το πει κανείς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης κερδίζει τη μάχη της τακτικής, της κακέρας αν θέλετε. Από τον Γκρίγκας και αν νωρίς να προδικάσει κανείς αποτέλεσμα εννοώ. Όντως υπάρχουν κινήσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό να βρεθεί ξανά στον αφρό. Ορατές και διαγυμνόφθαλμοι. 79-75. Τζαλγκύρης έχει εκτελέσει πιο πολλές βολές όπως βλέπετε. Η πάσα στον Εντζάι αυτή τη φορά ήταν εύκολη δουλειά του πανύψηλου Αφρικανού. Ωραία assist από τον κορυφαίο πασέρ της Ευρωλίγας, τον Collins. 79-77, 2-26. Για να δούμε τι άλλο κρύβει αυτός ο συναρπαστικός αγώνας. Μπορεί να παίζεται σε κάπως αργό ρυθμό. Αλλά είναι κολλασμένος. Εδώ ο Γουτς έφτασε σε απόσταση επαφής, αλλά έχασε την ευκαιρία. Μάζεται το rebound το Εντζάι, ο οποίος ήρθε από πίσω. Κουνάει το κεφάλι του Γιαννάκη, σαν να λέει πώς είναι δυνατόν να χάθηκε αυτό. Μπράουν. Τριάρι σε αυτή την περίεργη πεντάδα. Στις Αλγύρες του τρεις καθαρούς γκάρ και δύο ψηλούς. Κανέναν forward. Αυτό έξω ο Μάρκοτα, ο οποίος είχε γλιστρήσει προηγουμένως. Η άμυνα του Ολυμπιακού για άλλη μια φορά κάνει διαφορά. Το μοναδικό καλάθι εντός παιδιάς που έχει δεχτεί στα τελευταία 8 αγωνιστικά λεπτά ήταν εκείνο το σούτ απελπισίας του Μάρκοτα. Εκείνο το τρίποντο απελπισίας του Μάρκοτα. Ό,τι άλλους πόντους δέχτηκε, τους δέχτηκε αποβολές. Ο Γκρίρ, φάουλ και καλάθι. 81-77. 1-26 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός γίνεται τώρα αυτός αφεντικό του αγώνα. Με τον Γκρίρ να συνεχίζει την εξαιρετική του δουλειά. Παρά την άσχημη αρχή του, όλο το δεύτερο ημίχρονο και ειδικά τα τελευταία λεπτά δικαιώνουν όποιους πιστεύουν ότι ο Γκρίρ μπορεί να παίξει και πιο ορθόδοξο μπάσκετ και όχι απαραίτητα αναρχία και ζωή. Τα 2-77. 5 η πόντι. Μια άμυνα, άλλο ένα καλάθι και το παιχνίδι θα βαφτεί κόκκινο. Collins, λάθος. Έκλεψε την μπάλα ο Τζάκσον, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει. Τρομερές μάχες. Ο Τζάκσον επενέβη ξανά και τρίτη φορά. Ο Ολυμπιακός όμως εδώ, ενώ είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του, επέτρεψε τον Εντζάι να πει την τελευταία λέξη. 82-79. Το κλέψιμο του Εντζάι μέσα από τα χέρια του Τζάκσον. Λίγη παραπάνω προσοχή χρειαζόταν εδώ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει άλλο ένα καλάθι να μην κινδυνεύει από τρίποντο. Τζάκσον. Τον Εντζάι. Δική του σειρά να σκοράρει από τη γραμμή. Τζάκσον, ο οποίος θέλει να στήσει καυγά με τον Εντζάι. Το τελευταίο που χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι αυτό. Τώρα που βρίσκεται σε θέση ισχύος μπορεί να του το τονίσει και ο προπονητής του, ο Γιαννάκης, πρωταγωνιστής ενός ιστορικού καυγά στο Final Four του Μονάχου όταν έπεσε στον Άρη. Τη στιγμή μάλιστα ο Άρης είχε διαφορά 8 πόντων. Από τότε γύρισε το παιχνίδι. Συνεχίζει, ο Σεϊμπούτης χαμογελάει. 83-79 στα 48 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε το. Έτοιμος να ανάψει πούρο μοιάζει, αν κρίνω από τις κινήσεις του. Πάλι στο συμπέντο Ολυμπιακός χάρη στον Τζάκσον. Τζάκσον, ο Γκρίρο, ο Βασιλόπουλος.
είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Τζάκσον πάει στον πάγκο, ζητάει από τον κόσμο να φωνάξει. Είναι πια μικρή απόσταση μέχρι την νίκη. 42 δευτερόλεπτα. 84-79. Για τρεις ο Πόποβιτς πάνω σε άμυνα. 84-82 στα 38 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το ψωμοτήρι ή το παντεσπάνι, αν θέλετε, του Πόποβιτς. Οπότε πάλι από την αρχή, όχι από την αρχή, εντάξει, υπερβολή είναι, αλλά ο Ολυμπιακός, αν δεν βάλει καλάθι, μπορεί να κινδυνεύσει. Έχει 12 δευτερόλεπτα για να βάλει το καλάθι που μπορεί να είναι νικητήριο. Ας είναι και βολές, πάντως δύο πόντους χρειάζεται. Επιθετικό φάουλ του Γκρίρ στον Πόποβιτς στα 18 δευτερόλεπτα. Πόποβιτς σε δύο συνεχόμενες φάσεις βοήθησε τις Αλγύριες να κρατηθεί ζωντανή και τώρα σε 18 δευτερόλεπτα. Και τον Πόποβιτς και τον Κόλινς, ο Λιθουανός προπονητής. Απέσυρε τον Μάρκοτα, είναι και ο Μπράουν μέσα. Και ο Εντζάι μοναδικός ψηλός. Ο Ολυμπιακός, αφού για να ξέρει την πεντάδα του αντιπάλου του, έχει Γκρίρ, Μπλέικνι, Βασιλόπουλο, Μαυροκεφαλίδη και Γουτς. Όχι τον Τζάκσον. Δεν βλέπω πρόθεση για φάουλ καταρχήν. Παγίδα, έγινε το φάουλ. Όχι όμως εσκεμμένα. Νομίζω ότι προσπάθησαν Μπλέικνι και Γκρίρ να κλέψουν την μπάλα από τον Κόλινς, ο οποίος πάει στη γραμμή. Ο λάθος άνθρωπος ήταν αυτός για να του γίνει το φάουλ. Εδώ ο Μπλέικνι προσπάθησε να πιέσει πέραν των δυναμεών του, θα λέγει κανείς. Δύο βολές για τον Κόλινς, ο οποίος έχει χάσει μόνο μία από τις 8 βολές που έχει εκτελέσει. Πάλι ο Τζάκσον αντί του Μαυροκεφαλίδη. Ο Ολυμπιακός έχει 14 δευτερόλεπτα. Ό,τι και αν γίνει στις βολές του Κόλινς, την κατάσταση την κρατάει στα δικά του χέρια. Έξω η πρώτη βολή. Πολύ ωραία. Κόλινς προδίδει την ομάδα του. Τώρα στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Προσοχή στο rebound αν χάσει και τη δεύτερη. Είτε επίτηδες είτε κατά λάθος. 85% είχε φέτος από τη γραμμή. Αλλά τώρα η μπάλα είναι πολύ βαριά. Μία στις δύο. 84-83. 14 τα δευτερόλεπτα. Τώρα θα κάνει Λιθουανή φάουλ. Προσοχή, μόνο μη χαθεί μπάλα. Ο Γκρίρ τρέχει για να την υποδεχτεί. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Εντζάι πετάχτηκε μπροστά στον Τζάκσον. Την έβγαλε αυτός έξω. 13 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτη κοντά στην επαναφορά. Πού θα τη δώσει ο Βασιλόπουλος? Αμάν. Φτηνό λάθος στα 12 δευτερόλεπτα. Κανένας παίκτης του Ολυμπιακού δεν ήταν κοντά στο Βασιλόπουλο. Σαν να μην ήθελαν να την κάνουν την επαναφορά, που λέει ο λόγος. Χοντρό λάθος. Ασυνήθιστο λάθος. Χέρι με χέρι πρέπει να δοθεί η μπάλα για να προστατευτεί. Και τώρα ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Ο Ολυμπιακός κάνει αμέσως φάουλ. Και τώρα κινδυνεύει να βρεθεί πίσω στο σκορ. Διότι δεν νομίζω θα κάνει κι άλλο δώρο ο Κόλινς. Να χάσει ο Ολυμπιακός θα είναι μια πολύ φτηνή ήττα. Μια χαζή ήττα. 12 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 84-84. Από 84-79 στα 48 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει Τεόντοσιτς, Γκρίρ, Γουτς, Βασιλόπουλο και Τζάκσον μέσα. Χαμένη βολή, πολύ ωραία. Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός δεν είναι πίσω στο σκορ. Ο Γουτς θέλει να πάει μόνος του και παίρνει φάουλ. 5,8 δευτερόλεπτα. Ο Γουτς δεν βρήκε κανένα στήριγμα, αλλά είχε μπροστά του ανοιχτό διάδρομο. Δύο χαμένες βολές του Κόλινς σε αυτό το τόσο κρίσιμο σημείο ήταν για τον Ολυμπιακό το ωραιότερο δώρο. Ήταν η Βασίλης να ήταν ο Κόλινς. Για να δούμε. Δύο βολές για τον Γουτς. Πολύ ωραία. 85-84. Να βάλει και τη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός να κινδυνεύει μόνο από τρίποντο. 5,8 δευτερόλεπτα μένουν. Ο Ολυμπιακός θα πάει για άμυνα μετά. Δεν θα κάνει φάουλ. Δεν νομίζω. Είτε μπει είτε όχι. Η βολή. 86-85. 86-84 μάλλον. Επιτρέψτε μου να διορθώσω. 5,8 δευτερόλεπτα για να προφυλαχτεί η πολύτιμη νίκη. Προσοχή
Στον Πόποβιτς κυρίως και στον Μπράουν. Πάσα στον Μπράουν. Ο Πόποβιτς θα πατήσει καλά. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός νίκησε. Διαπυρός και Σιδήρου, αλλά νίκησε. Ο Πόποβιτς είχε την ευκαιρία να το κλέψει πάνω στην εκνοή, όπως έχει κάνει τόσες και τόσες φορές στην καριέρα του. Αλλά βρήκε σίδερο. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το θρίλερ της Τετάρτης με την ψυχή στα δόντια έστω. Αλλά εδώ που είχε φτάσει, ούτε η διαφορά παίζει ρόλο, ούτε η αγωνία, ούτε το grand guignol της υπόθεσης. Σημασία έχει μόνο η νίκη. Αν το είχε χάσει και αυτό το μάτς, θα είχε 0-3 ρεκόρ και θα αποχαιρετούσε ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά του όνειρα. Ανταυτού θα πάει την άλλη εβδομάδα στο Τελαβίβ, ελπίζοντας, γνωρίζοντας.